Η ανάγκη στελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων, χρηματοδότησης αλλά και η ένταξη των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά τέθηκαν στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα πανελλαδικά με απόφαση των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων, των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και των γιατρών. Στα δύο νοσοκομεία της πόλης, οι σύλλογοι των εργαζομένων έχοντας στο πλευρό τους το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, το εργατικό κέντρο και παρατάξεις, κόμματα, συλλογικότητες και άλλα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων, απέτησαν για μία ακόμη φορά να υπάρξει η απαραίτητη στελέχωση και χρηματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας αλλά και μέτρα προστασίας, περιγράφοντας με μελανά χρώματα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται αλλά και την κόπωση μετά από 7 και πλέον μήνες σε κατάσταση συναγερμού. Το νοσοκομείο Χατζικώστα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς μόλις πριν από λίγες ημέρες αναπτύχθηκε η μονάδα 24 κλινών για την νοσηλεία περιστατικών COVID και σήμερα υπάρχουν μόλις 4 κενές κλίνες. Μάλιστα, για τη μονάδα αυτή που λειτουργεί στο Πολυδύναμο Κέντρο έχουν μεταφερθεί 3 παθολόγια από τη στόμη των Ιωαννίνων, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον 4 σύμφωνα με τους εργαζόμενους και οι υπόλοιπες λειτουργίες καλύπτονται εκ των ενόντων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, Κωνσταντίνο Καλαμπόκα, δεν έχουν γίνει προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, αλλά ούτε και έχει δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση. Τα κυρίαρχα και βασικά αιτήματα είναι τα εξής. Η διαρκή υποστελέχωση σε προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό, που δεν έχει φροντίσει η κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά τώρα στην COVID εποχή, να καλύψει. Άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα και αίτημα που διαρκώς αναδεικνύουμε είναι η άμεση ένταξη των εργαζόμενων στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως και η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε αορίστου ή μονιμοποίηση. Θέλω να δηλώσω το εξής, ότι το Χατζικώστα έχει μπει δυναμικά στη μάχη της αντιμετώπισης του COVID-19 με τη δυνατότητα να νοσηλέψει έως και 24 περιστατικά στο Πολυδύναμο. Αυτό ως τώρα έχει γίνει με ιδίους σπόρους και με ελάχιστο προσωπικό. Δεν έχουμε ούτε χρηματοδοτηθεί επιπλέον, ούτε έχουμε στελεχωθεί επιπλέον όπως αναλογεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Το Χατζικώστα δίνει τη μάχη του, δηλώνει παρόν. Ελπίζουμε στην άμεση επιπλέον στελέχωση σε προσωπικό, σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες, όπως και στην άμεση χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να ανταπεξουθούμε στις υποχρεώσεις μας. Οι γιατροί που έχουν μετακινηθεί από τα τόμη είναι παθολόγοι. Δυστυχώς είναι μόνο 3, θα χρειαζόμασταν κατελάχιστον 4. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες και από το υπάρχον προσωπικό να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις τους. Αγγίζουμε αυτή τη στιγμή πληρότητα στις 20 κλίνες και η δυναμικότητα είναι 24. Ελπίζουμε ότι η πολιτεία θα σταθεί αρρωγός και θα μπορέσουν να έρθουν και άλλοι γιατροί να συνδράμουν το έργο, γιατί η κατάσταση αρχίζει και γίνεται ανυπόφορη. Η κόπωση σωρεύεται, είναι κάτι που διαρκεί τώρα σχεδόν 10 μήνες και φαίνεται στο πρόσωπο ολωνών των εργαζομένων. Για έλλειψη προετοιμασίας κατηγόρησαν επίσης την κυβέρνηση, το μέλος του Συλλόγου από την πλευρά της Αγωνιστικής Συσπήρωσης Γιώργος Γεωργάρας και εκ μέρους των γιατρών ο Βασίλης Καφαράκης. Έχουμε λοιπόν με χειρότερους όρους, με την έννοια ότι υπάρχει διασπορά στην κοινότητα. Η λειτουργία αυτών που γίνανε μέχρι τώρα στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας έγιναν στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Έγιναν με δανεικό προσωπικό από τα πρωτοβάθμια περίθαλψη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκεί πέρα ελλείψεις. Έγινε με δανεικό προσωπικό από τα τμήματα, τα υπόλοιπα τμήματα και γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και από το υπόλοιπο προσωπικό. Έγινε με δανεικές υποδομές, μιας και προχωρήσαν στην αναστολή άλλων λειτουργιών του νοσοκομείου όπως του Πολυδύναμου. Και βέβαια έχουμε και την αναστολή, ας πούμε, των χειρουργείων. Και όποιες προσλήψεις γίνανε αφορούν επικουρικό προσωπικό, οι οποίοι βέβαια είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μάλιστα αυτόν τον μήνα δεν φροντίσανε από το Υπουργείο Υγείας, από την ΕΚΤΗ είπε, να στείλουν έγκαιρα τα κονδύλια και μέσα σε αυτές τις συνθήκες να είναι και απλήρωτοι το μήνα που πέρασε. Εμείς οι υγειονομικοί είμαστε εδώ πέρα, έχουμε φωνή και πίσω από τις μάσκες, δεν σωπαίνουμε, δεν περιμένουμε να περάσει μπόρα για να μιλήσουμε μετά. Ο αγώνας για την υγεία του λαού και για τα δικαιώματά μας δεν μπορεί να περιμένει. Είναι χαρακτηριστικό ότι προσλήψεις στα νοσοκομεία δεν έχουν γίνει. Οι μονάδες ΜΕΘ που ανοίγουν για το COVID ανοίγουν σπασμένα, αλλάζοντας τις μονάδες τις καρδιολογικές ή άλλες μονάδες.
και έχει σαν αποτέλεσμα τα νοσοκομεία πια να γίνονται νοσοκομεία μιας νόσου. Τη στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχουν μια σειρά ασθένειες οι οποίες είναι επικίνδυνες, όπως ο καρκίνος, καρδιοπάθειες κλπ. Και είναι απαραίτητο τα νοσοκομεία να λειτουργούν και με αυτούς τους ασθενείς. Δυστυχώς όλη η λογική στρέφεται στο να γίνουν τα νοσοκομεία νοσοκομεία μιας νόσου. Όσον αφορά το δικό μας το νοσοκομείο, 17 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, εποχιακού, κανένας γιατρός, μετακίνηση μόνο γιατρών του Τόμι κλπ. Τη στιγμή που διακηρύσει η διοίκηση ότι θα ανοίξει 25 κλίνες για να νοσηλεύονται οι ασθενείς COVID. Αυτό από μόνο του δείχνει την προχειρότητα που αντιμετωπίζει και η διοίκηση του νοσοκομείου αλλά και η κυβέρνηση το σοβαρό ζήτημα αυτό που ονομάζεται πανδημία. Δυστυχώς είναι απροστάτευτος ο κόσμος. Αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση με το γενικευμένο lockdown να κάνει είναι να καλύψει την αδυναμία της να γίνουν πολλαπλά τεστ δωρεάν σε όλο τον πληθυσμό, να έχει μια πραγματική εικόνα η κυβέρνηση για το τι συμβαίνει με την πανδημία και όχι με κάποια μαθηματικά μοντέλα κάποιων ανιστόρητων επιστημόνων. Στο πλευρό των εργαζομένων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας βρέθηκε για μία ακόμη φορά το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ με τον πρόεδρο Χρήστο Γρίβ να αναφέρει ως χαρακτηριστική περίπτωση το νοσοκομείο Χατζικώστα ως προς την αδράνεια της κυβέρνησης να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας όλο το προηγούμενο διάστημα. Ειδικά στον χώρο του νοσοκομείου του Χατζικώστα, όπου είναι η χαρακτηριστική περίπτωση της αδράνειας από τη μεριά της κυβέρνησης για τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Γνωρίζετε όλα πάρα πολύ καλά όλοι σας ότι το Χατζικώστα μόλις τώρα, ασθμένοντας και κάτω από τη γενική κατακραυγή, μπήκε στη διαδικασία να λειτουργήσει ως μονάδα COVID και να στηρίξει ολόκληρα. Είχε όλο τον χρόνο η κυβέρνηση να το κάνει. Περιέγραψε και ο πρόεδρος των εργαζομένων με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τα προβλήματα σήμερα που έχει και το νοσοκομείο Χατζικώστα εξαιτίας της ευσπεσμένης λειτουργίας του για να μπορέσει να στηρίξει τη μάχη ενάντια στον COVID. Η έλλειψη προσωπικού, η υποχρηματοδότηση είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να έχουμε για τη μη στήριξη από τη μεριά της κυβέρνησης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Απαιτούμε μαζί με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Χατζικώστα άμεση στελέχωση των μονάδων COVID με το αναγκαίο προσωπικό. Άμεση στελέχωση με μόνιμο προσωπικό ιατρικό στις μονάδες COVID για να μπορούν να λειτουργήσουν. Άμεση χρηματοδότηση του νοσοκομείου για να μπορέσει να ανταποξέλθει. Γιατί όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων, παρόλο που το Χατζικώστα εντάχθηκε στο σχεδιασμό για τη μάχη των COVID, μέχρι σήμερα δεν έχει χρηματοδοτηθεί επιπλέον για τη χρηματοδότησή του. Και αυτό φανερώνει και από αυτή την πλευρά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει και σχεδίαζε όλο αυτό το διάστημα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η επίκληση συνεχώς της ευθύνης των πολιτών που είναι έτσι και κάνουμε και εμείς έκκληση στους πολίτες να τηρούν τα μέτρα δεν μπορεί να κρύψει με τίποτα της ευθύνης της κυβέρνησης, της διοίκησης του νοσοκομείου Χατζικώστα, της έκκληση είπε για τον μη έγκυρο σχεδιασμό και ένταξη του Χατζικώστα στη λειτουργία ενάντια στη μάχη για τον COVID. Τη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους, απαιτώντας να ληφθούν τώρα μέτρα, ζήτησε και ο επικεφαλής της αριστερής παρέμβασης στα Γιάννενα, Χρήστος Πατσούρας, ενώ στο πλευρό των εργαζομένων των δημόσιων νοσοκομείων βρέθηκε και το Σωματείο Μετάλλου. Νοσοκομεία τα οποία παραμένουν ανοχήρωτα σήμερα είναι στο κόκκινο, όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά για μια σειρά άλλες ασθένειες. Εργασιακοί χώροι χωρίς ουσιαστική προστασία, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν τεστ. Η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα προκειμένου να ενισχύσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και παράλληλα και στον τομέα της εκπαίδευσης αρνήθηκε να πάρει μια σειρά μέτρα τα οποία το εκπαιδευτικό κίνημα, εκπαιδευτικοί μαθητές είχαν τονίσει επανειλημμένα. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα τάξεις οι οποίες στηβάζονται 23, 25 και 27 άτομα. Παράλληλα, εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση προχωρά σε μια σειρά από αντεργατικά μέτρα προκειμένου να ποινικοποιήσει απεργίες, προκειμένου να καταργήσει το 8ωρο. Ουσιαστικά δηλαδή, εν μέσω πανδημίας, να περιορίσει ακόμα περισσότερο δημοκρατικές ελευθερίες δικαιώματα και να πληγούν για ακόμα μια φορά συγκεκριμένα εργασιακά ζητήματα. Δεν υπάρχει χρόνος ουσιαστικά για
Για τίποτα άλλο παρά ανατροπή εδώ και τώρα αυτής της συγκεκριμένης πολιτικής. Είναι ιστορική υποχρέωση όλων μας. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση σε όλους αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή, στους σημειακούς, και όχι με ελλειπείς προσωπικό, να πάρουν μόνιμο προσωπικό και όχι με συμβάσεις μόνο να, οι ανθρώποι να έρθουν να κουλήσουν αρρώστια και να φύγουν μετά, να μείνουν στον δρόμο. Θέλουμε μόνιμο προσωπικό και πάντοτε να υπάρχουν, να γίνουν και, να υπάρχει περίπτωση να γίνουν και όλα τα χειρουργεία. Γιατί υπάρχουν και χειρουργεία που είναι επίγουσα και πρέπει να τα κάνουν ανθρώποι που δεν έχουν λεφτά. Και δεύτερον, δεν μπορεί τώρα να κλείνουμε μέσα τους ανθρώπους στους μακροχρόνιο άνεργους χωρίς ένα επίδομα, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση και πρέπει να δώσει σε όλους επιδόματα. Ανεξαιρέτως τώρα αν έχουν πάνω από 2,5 χρόνια ασυλία άνεργους, δεν δικαιούνται επίδομα.